Λοιπόν, όλα έτοιμα. Άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι. Για την Development Summer League. Πρώτη επίθεση για τον Ανατολικό. Ο Αστέρας καίγεται για την νίκη. Να το παστελώνει έξω από τη γραμμή των 6.75. Άκουσο, είναι με 10 άτομα απόψε εδώ στα Μελίσια. Νέο καλάθι. Ξεκινάνε με full τα γκάζ για την αναμέτρηση. Και Παπαγεωργίου στο πλητό. Πρώτο καλάθι για την ομάδα των Warriors, η οποία είναι στην πρώτη θέση, αίτητη. Ο Αστέρας καίγεται για την νίκη. Τη στιγμή που οι Φάς κιόλας κέρδισαν στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Θα περιμένετε το αυριανό να βάλει για μέλισσες. Βλέψιμο. Άκη μπαλά. Μπάλα να βρει σιδερό. Δαμόπουλος. Λευκό Γιάννης. Δαμόπουλος για τρεις. Μπάλα δεν θα κάνει το χαρτί. Παπασπύρος. 8-2. Θα βρει δεξί διάδρομο ελεύθερο. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύκολο στην πρώτη. Ο coach Πανταζή στον πάγκο, κύριε Κωτή. Πέρασε εκτός. Yeah.
φάουλ το οποίο ένα λεπτάκι θα το βρούμε. Ποιος που το έκανε, νομίζω το νούμερο 11 ο Παντασής. Έχουμε time out 6 και 5 με το σκορ σε 9-2 μάλιστα. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Επανήλθαμε. Το καλάθι για τους Γόριους θα έρθει. Μειώνουμε στους 4. Καμασπύρος. Έχει το ρεπ απέναντι του. Το καλάθι θα έρθει. Το playmaker του Αλκολικού στο ξεκίνημα σε εξαιρετική κατάσταση. 9-11-4, συγγνώμη. Ρόγκι σας. Απέναντι στο Τσαμαγγίδη. Ο Παπαγεωργίου σιγά σιγά αλλάζει για να περάσει το παρκέ. Σας έχει κερδίσει, έχει, κοιτάξει, κοιτάξει. Έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οι Warriors είναι μεν πρώτοι, είναι μεν αίτητοι, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αν χάσουν απόψε και χάσουν και το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, μπορούν να βρεθούν ακόμα και τρίτοι. Οπότε για κανένα δεν είναι αδιάφορο. Σίγουρα για τον αλκοολικό, συγγνώμη, αποτελεί έναν τελικό, γιατί έχει να κάνει με πρόκληση, με πλασάρισμα, αλλά δεν μπορείς να τους πεις και αδιάφορους στους πολεμιστές. Αντωνόπουλος, Στεφάνη, Σαμακίδης, διέχτηκε εκεί, ας βγάλει την μπάλα έξω. Πάσα πέρασε, αλλά το κοκαλί έμεινε στα χέρια του. Παπασπύρος. Η μπάλα στο Παντασή. Πιτσιλός. Άστοχος. Ο Ρόγκης σας μαζεύει. Λεφτό Γιάννης. Θα πάρει το τρίποντο. Ούτε φορά. Αν έχει καταφέρει να συνδεθεί πίσω από τη γραμμή των 6.75. Λαζαρίκος Παπαγεωργίου. Περιμένουν στον πάγκο. Γιάννης, επίσης έχουμε αλλαγές στο παρκέ. Περνάει Πρωτόπαπας και η νέα μεταγραφή της ομάδας. Ο Ραφιάς. Ο Ραφιάς, ο οποίος έχει προσδώσει ποιότητα στον αλκοολικό χαμηλά. Εδώ θα γυρίσει. Την βοήθεια του ταπλό, σας το είπαμε, σας ενημερώσαμε, το γνωρίζει το άθλημα. Ρέπας για τρεις, το έχει αυτό το τρίποντο γενικότερα. Δεν θα επιβεβαιωθεί σε αυτή τη φάση, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα τον δούμε να ευστεθεί αργά ή γρήγορα. Ρέπας. 3 και 4. Λαζαρίκος. Θα γίνει το λάθος. Ο Άκης θα πάρει το φάουλ του Λαζαρίκου. Αντιαθλητικό φάουλ. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει να κάνει με τη σκληράδα ή με τη δύναμη που πέφτει ο αντίπαλος στον παίχτη.
έχει να κάνει με την πρόθεση, κατά πόσο το χέρι που προτάσει για να σταματήσει τον αντίπαλο παίκτη είναι στην μπάλα, κοντά στην μπάλα ή δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα. Στην δεύτερη περίπτωση είναι καθαρό διαφορετικό. Αυτό ήταν η ρευτόρα, αυτό δώσανε. Δεν παίρνω θέση. Δεν έχω carry play για να δω ξανά τη φάση, να πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω κοντά είμαστε σε αυτό που δόθηκε. 13-6. Ο Ραφιάς θέλει να πετύχει και το δεύτερο με το αριστερό. Είδατε πόσο όμορφη κίνηση έκανε. Ανεξάρτητα με το αν η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, όχι. Ήταν υπέροχη η κίνηση του. Σήμα καταδευτέν ενός παίκτη που αγωνίζεται στο 5 και γνωρίζει το άθλημα. Γι' αυτό Γιάννης θα πάει μέχρι μέσα, είδε και απορρίδε με τα τρίποντα. Εκατρία αυτό. Θα πάρει το τρίποντο. Όταν είναι Παπασπύρος ή Παπασπύρου, ένα λεπτό, θα το δω. Παπασπύρος είναι, καλά το είπαμε. Ρέμπας. Έχει πάνω του τον πρώτο Παπαπαπάκη ο Άκης. Ρώτησας. Ναδόπουλος είναι ελεύθερος, εκλεκτό Γιάννης το ίδιο, θα το μπουμπουνίσει. Άστοχος και σε αυτό. Μικές τα τρία. Άντε πιάσε τον Παπασπύρο τώρα, ούτε με λάσο. Σαν να τον άδιαξα. Φανταστεί σε πρώτο χρόνο αστοχή. Ο Παπασπύρος πατάει το πόδι στο φρένο και θα πάει σε μεγάλη, φαντάζομαι, επίθεση. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Σε άμυνα man to man οι Warriors. Η πάσα δεν πέρασε, δεν ήταν και τόσο καλή να πω την αλήθεια. Σκαστή, ναι μεν, καμηλή όμως. Κούμπησε στα πόδια. Ένας έρχεται τώρα οι Warriors. Το down στο κήπεδο. Ήταν το τρίτο ομαδικό, δεν είπαν πολλές. Λεφτό Γιάννης. Σήμερα. Το Παπάς απέφυγε τον αντίπαλο του στον αέρα. Ραφιάς και ο Καλάφη. Απόλυτα στο σωγραφιστό. 15-8. Το πρώτο δεκάλεπτο τους ανοίγει. Έχουν μπει πιο αποφασισμένοι για να πάρουν την νίκη. Έχει πάρα πολύ παιχνίδι ακόμα. Ο Ρόκιζας μας το θυμίζει αυτό. Το ίδιο και ο χρόνος που βλέπουμε στο ταμπλό. 25 δευτερόλεπτα, εκ των οποίων τα 17 στον Γηπεδούκο, στην Γηπεδούκο ομάδα. Παπασπύρος. Έχει τον κλεφτό Γιάννη, θα πάρει την προσπάθεια, ήταν πολύ καθώς. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Έχει βγει εκτός φαλού στην ομάδα του 18-10 Δαμόπουλος. Ο Παπασπύρος βρέθηκε στο έδαφος, να μην έχει χτυπήσει το βασικό. Δεν έχω δει ακριβώς τι έγινε. Λέω ότι πέφτει στο παρκέ. Όχι, τώρα δεν μπορεί να είναι και αυτό. Απίστευτο. Όχι. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Περαστικά του Ρεπάς, 2. Τέλος πρώτου δεκαλεπτού. Αυτό ήταν 18-10.
Επιστροφή σε λίγο. Με την ευχή ο Παπασπύρος να είναι καλά. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ομάδας του. Νέο άστοχος του τριών ποντών. Από το Ρέμπα. Πιτσιλός. Πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Να δούμε τώρα κατά πόσο θα επηρεάσει τον Αστέρα στην διάρκεια του παιχνιδιού. Η απουσία του Παπασπύρου από το παιχνίδι. Δεν θέλω να δικήσω τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά ο Παπασπύρος ήταν εξαιρετικός από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Νταμόπουλος θα πετύχει νέο καλάθι, 4-0, 19-14, φανταζείς ζητάει time out, όπως καταλαβαίνετε. 7-36 για το τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εφτά και 25, Αντωνόπουλος, ο Γεωργίου τον κυνηγάει. Θα το σύμβει την μπάλα στα πόδια. Και στην εκνοή, ικανός ήταν να το βάλει. Τριών πόντων! Με ωραίο στυλ πρωτίστως. Να δούμε αν παίξει συνέχεια όλο αυτό που είδαμε από τον Δελιγιάννη, τον οποίο εγώ προσωπικά βλέπω για πρώτη φορά στην σύνδεση των Warriors. Προφανέστατα νέο μεταγραφικό απόστημα
της ομάδας του Βουλγάρη. Η μπλούζα φοράει, δεν έχω καταλάβει. Διαμαντίδης, αν κατάλαβα, συνομοταξίας καυτός. Εκεί το ήσουν οι περισσότεροι, τον Βόρειος. Πλην του ηρωικού, του τεράστιου, του καλύτερου παίκτη της ομάδας του Λαζαρικού με το 7. Ψηλός, γιατί δεν το τελειώσει εδώ πήγμα. 19-17. Μελιγιάννης. Άρισαν σε 19-19. Τον Παπασπύρο μάλλον δεν θα τον ξαναδούμε. Και αυτό είναι το λιγότερο τέτοια ώρα. Να δούμε πόσο βαρύ είναι το διάστημα που έχει πάθει. Δεν είχε επαφή με το υπόλοιπο κυβέρνο, η αλήθεια είναι, το αισθητό του λειτουργήσε. Μπάλα χαμηλά. Το χαλάτι θα έρθει από το Μίστε Τρίποντο, ο τα πετυχαίνει και έτσι άμα θέλει. Έχει ερωτική σχέση με τη Στεφάνη, έτσι κι αλλιώς. Είναι το Γιάννης και αυτός είναι πολύ καλός. Τσαμακίδης του είπε πού πας κύριε, εδώ είναι η περιοχή μου. 22-19 παραμένει στο συν 3. Αντωνόπουλος για 3. Αστόχησε, νομίζω από τα χέρια του Τάο. Είναι για άποψη. Πίστεψε ότι ο Προδόπαμος πήρε μεταγραφή στους Warriors. Την μπάλα και πάλι στον Αστέρα. Και ψηλός. Θα πάει μέχρι μέσα, θα βρεθεί και το καλάθι. Παίρνει νέο προβάδισμα με ένα σερί 5-0. 24-19. Λευτό Γιάννης. Παπαγεωργίου. Ψάχνει διάδρομο, θα τον βρει. Το φάουλ θα χρεωθεί στον Τσαμακίδη του πίσω. Φανταζής. Εύθερο στην πρώτη από Βαγγελίου. Άγιος. Μια
του Αστέρα. Δώσε εκτός μαγκέ. Εκτός το Μανταζής. Η μπάλα θα περάσει στον Ντάο. Θα πάρει το φάουλ. Μετά εκεί δικαίωμα για νέες βολές. Γραφιάς. Ο Πουλός. Καλά, παιδιά, να πάρει ο Άκης εδώ. Νέο φάουλ. Δύο και 53. Ο Αστέρας προηγείται με 4. Μας αρέσει αυτή η έκδοση της ομάδας. Ο Αστέρα πάρα πολύ. Και έρχονται όλοι. Είναι πολύ. Εντάξει, θυμίζει η ομάδα όλο αυτό το πράγμα. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι υπήρχε ένα θέμα στο να έρχονται 5-6. Το πολύ 7 άτομα. Λοιπόν, 27-22 παραμένει. Γιατρής επιτέλους θα πω εγώ. 27-25. Ώρα κλεφτό Γιάννη, 2:40 για το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Μειώνουν τη διαφορά στους δύο. Πρωτόλαβας. Υψηλός. Έτσι την πάνω θέλει Γιάννης. Πάει μέχρι μέσα, καλά. Εξαιρετική προσωπική ενέργεια. 27 όλα. Το παιχνίδι έχει μια άδεια μορφιά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο θα πω εγώ. Είναι η δεύτερη φορά που φέρνουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Το κάνανε στο 19-19. Τώρα το 27-27 θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη. Έστωγος βάζει μπροστά τους Warriors. Αντωνόπουλος. Ραφιάς. Ακοπή καθαρά από τον Τελιγιάννη. Ο οποίος θα τρέξει και το γήπεδο. Παπαγεωργίου, Ντάος, έχουν βρει ρυθμό, έχουν το momentum, φαίνεται στις κινήσεις τους, έχουν πάρει ψυχολογία, Τελιγιάννης και αυτό. Είναι καλός αυτός. Σοντενάει η ώρα και εξακολουθεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί εντάξει, την πρώτη φορά λες μπορεί να ήταν και την χέρι του. Αλλά σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Φαίνεται κατά τον τρόπο που τα κάνει. Υπάρχει ψηλή τεχνική κατάρτιση στις κινήσεις του. 27-31. Έχει αλλάξει επίπεδο η είσοδος του στην ομάδα των πολεμιστών. Και τον βρήκε ο Βεργόπουλος, δεν ξέρω. Ενημερωθούμε. Θα περάσει στον πάγκο για να πάρει τις ανάσες του. 1:34 για το τέλος. Θέση το ρέμπας. Η ποιότητα στα γκάρτ για τους Warriors ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Του τρών πόντων Αδωνάκη. Ήταν πιο δυνατό από όσο έπρεπε, αλλά η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Ζαμακίδη. Χάθηκαν τη χερή εδώ. 29-31. Ρέμπας. Μέσα και από 29-34. Πραγματοποιούν εξαιρετικό φίνις πρώτη μικρόνου. Οι Warriors φωνάζουν παρόν και προηγούνται με 5, έχουν φέρει τούμπα το παιχνίδι. Αντωνόπουλος. Τώρα το δεν του κάνει το πατερί. Η μπάλα, ο Παπαγιώργης θα κλέψει από το Ζαμαγκίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, θα γίνει το λάθος. Η μπάλα στον Πίτσινο και από εκεί... Φοβερές ομορφιές παρακολουθούμε. Απόρρια έλλειψης καθαρού μυαλού και ηρεμίας από αυτό που ήταν μόλις. Έπας για τρεις. Σιδερό. Μετά ως δέκατα φέρνει
Γιανακόπουλος. Μπάλα έξω από την γραμμή των 6.75. Καλάθι, καλάθι το 2. Πολύ μεγάλο καλάθι. Μπάλα στα χέρια του Πίτσιλου. 9.39 για το τέλος. Βλέπω Γιάννης. Μπορείς να παίξει το πικ με τον Ντάο. Η πάσα του δεν πέρασε. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Είναι συμπληρωμένα τα πεντεματικά. Κλεφτό Γιάννης με ταμπλό φαντάζομαι. Ο Άκης μάζεψε, τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στα Μελίσια. Αλκοολικός Warriors 32-34, επιστρέφουμε σε λίγο. Τέλος time out. Οι Warriors πιέζουν. Πιέση θα σπάσει. Άγγις. Ψάχνει την πάσα. Ραφιάς. Φανταζής. Το καλάδι δεν θα έρθει. 2. Δαμόπουλος. Τέλος. 43-47. Τέλος του δεκαλέπτου. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν. Όλα έτοιμα. Τελευταία περίοδος. Για να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει. Λαζαρίτος. Άστοχος. Δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του απόψε. Δείχνει το σύστημα. Θα ακολουθήσει η ομάδα του. Του δηλώνει πότε. Λαζαρίτος έμεινε για λίγο στον αέρα. Θα πάρει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Goal foul. Αυτό μπορείς να το πεις και αυτό καλάθι από την άμυνα του αλκοολικού. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα 3.50 στο σύν 7. Διαχειρός Λαζαρίκου. Πρώτο παπάς. Ψάχνει την πάσα. Κακή συνεργασία. Πρώτο παπαραφιά. Οι Warriors προηγούνται. Έχουν τον έλεγχο. Τόσο απλά έχουν τον έλεγχο. Αλλά βλέπουν τον Ρέβα να μπαίνει και αυτός στην πολεμική επιθετική μηχανή των πολεμιστών. Έξω από τη γραμμή των 6.75 και να δίνει προβάδισμα 10 πόντων. Ο Ραφιάς επιμένει, το είπαμε. Κατ' εμέ πρέπει να μείνει παραπάνω στο παρκέ. Δεν ξέρω τι γίνεται από πλευράς φυσικής κατάστασης. Άμα εκείνος σε ζητάει. Έχουμε αλλαγές. Φανταζή στον πάγκο, Πίτσιλο στο παρκέ. Για αυτά τα 8 και 18 που απομένουν. Για να δούμε αν υπάρχουν αποθέματα πνευματικά και ενεργειακά από την πλευρά του Αστέρα. Για να μείνει στο παιχνίδι και να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Ωραία, μας θα πάρει το φάουλ. Πέντε πενήντα τέσσερα.
Ευκοχή στην πρώτη. Άμεσα είναι στο μείον 10 και απομένουν 7 και 33. Θα πρέπει να αντιδράσουν και να τον δείξουν για να τους αισθανθούν οι Warriors. Σκλάβος και Αντωνόπουλος. Βάκης επιλέγει να τελειώσει μόνο στην φάση, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες του. Βελιγιάννης, Παπαγεωργίου και Ζένελης είναι όρθιοι στον πάγκο, στο συγγραμματεία, για να περάσουν στον αγώνα. Είναι μια γεμάτη ομάδα, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Τι ακριβώς έκανε ο Ρόκιζας? Ο Ρόκιζας είπαμε Πίτερς. Αστέρα να φέρει το παιχνίδι στις 4. Στέκονται τυχεροί στη συνέχεια. Ο Πίτσιλος νομίζω εδώ έκανε λάθος. Και βήματα στη συνέχεια. Μάλιστα. Ο Ντάος για κάποιο λόγο που κανείς δεν ξέρει σταματάει. Αν δεν σφυρίξει ο ρεφ δεν μπορεί να σταματήσεις για κανένα λόγο. Σεισμός να γίνεται, πρέπει να συνεχίσει να παίζεις. Νομός. Ο Πίτσιλος έκανε λάθος. Δεν έπρεπε να κουμπίσει την μπάλα στο παρκέ, ειδικά σε αυτό το σημείο του γηπέδου. Πρέπει η μπάλα να πηγαίνει κατευθείαν στα playmaker. Νομός επίσης, δεύτερος. Αυτό το βιβλίο του μπάσκετ. Τα βασικά. Εντάξει, βέβαια εμείς εδώ πέρα καλά τα λέμε. Είμαστε χωρίς πίεση, χωρίς στιγμούς, χωρίς γαλακτικό. Οι αποφάσεις είναι πιο ξεκάθαρες στο μυαλό μας. Ο Κούμπαβας θα γίνει το λάθος. Διορθώνει ο Κούμπαβας. Άκης 6 δευτερόλεπτα. Θα χρειαστούν ένα θεοπάλαβο σουτ. Θα το πάρουν. Δεν θα φτάσει καν στη Στεφάνη. Διορθωθεί και άμυνα πάνω του και του το εμπόδισε το σουτ. 49-55. Λοιπόν, 5-43. Πάμε σε time out. Αδαμόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Διαφορετικό φάουλ, μάλιστα. Κοινό λάθος τώρα από τον Ζενέλη. Κρατάει και απλά κρατάει. Είναι ένα φάουλ το οποίο μπορεί να βάλει για τα καλά τον Αστέρα στο παιχνίδι αν το εκμεταλλευτεί στο 100% με 5-28 στον πίνακα. Αυτό το στην πρώτη. Πολύ πολύ κακή βολή. Μηδέν σε δύο.
από το Παπάς. Θα πάει μέχρι μέσα, πάρει το φάουλ. Θα γίνει δικαίωμα για δύο και πάλι. Θα πρέπει τώρα να εξοχίσει. Διότι τα περιθώρια σιγά σιγά θα στενεύουν. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. 0-3. Πάρα πάρα πολύ κακό νέο. Τέσσερις, Δελιγιάννης θα στοχίσει, αλλά η μπάλα στα χέρια του Ντάου. Τα box out, πήγαν περίπατο. Λάθος αμυντική συμπεριφορά για ακόμη μια φορά τον Αστέρα και τον πληρώνουνε. 50-57. Τι πάσα ήταν αυτή που έβγαλε ο πρωτόπαπας. Κρίμα που δεν πήγε. Μπήκε αυτό το καλάθι. Πέρασε την πορτοκαλί από την τρύπα της Βελόνας. Κερδίσει το φάουλ. Ας δω στην πρώτη. Ας το πείσει και αυτός. Έχουν μία στις πέντε τελευταίες βολές. Δύο στις έξι. Δεν υπάρχουν βολές. Του το πήρε ο Παπαγεωργίου. Δαμόπουλος. Ντάος. Ζενέλης. Παραλίγο το λάθος. Μπάλα και πάλι στα χέρια των Βόρειων. Γιάννης. Ερμπόλ. Γραφιάς. Παπαγεωργίου θέλησε να βρει τον Ζένελη, παρενέβη αντίπαλο χέρι, 15 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Warriors, 3-49. Ο Πιτσέλος θα κάνει νέο φάουλ, τέταρτο. Πόδι από τον Ραφιά. Ραφιά.
κλεφτά της μπάλας. Θα κλέψει ο Άκης. Θα πάρει το φάουλ, φάουλ το οποίο τον στέλνει στις βολές. Και τώρα ο Άκης καλείται να στοχίσει και στις δύο. Για μεγάλο φινάλε, 3 και 7. Η μπάλα για τον Αστέρα, η διαφορά στους 4. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτά τα τελευταία 187 δευτερόλεπτα. Πάμε, πρώτο Παπάς. Φάουλ, επιθετικό φάουλ του Αντωνόπουλου. Είναι το πέμπτο. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Από εδώ και πέρα οποιοδήποτε φάουλ του στέλνει στις βολές. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, 2:33 για το τέλος και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καμόπουλος είναι έξω από τη γραμμή των 6.75. Η άμυνα βγήκε. Κίτσιλος. Χρειάζεται καλάθι. Πρωτόπαπας. Γραφιάς. Θα βάλει τον Ντάο προς τα μέσα. Δεν θα φτωχίσει. Μεγάλο rebound από τον Ρόκιζα. Όπως επίσης και μεγάλη άμυνα Κατζηγόριος. Δαμόπουλος, Δελιγιάννης. Ανεβαίνει ο Ντάος για το σκρίν εκεί τον Ραφιό πάνω στις αλλαγές. Ξαναπάει ο Ρόκιζας. Δελιγιάννης περνάει από τον Βρίσκη. Δαμόπουλος για τρεις. Δεν τελειώνει το παιχνίδι. Ο Πίτσιλος έχει βρεθεί στο παρκέ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πίτσιλος.
θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πίτσιλος θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και για να δούμε αν αυτή τη φορά θα πει πιο τυχερός, πιο ικανός, μιμηθεί τον Άκη και στοχίσει. Άστοχος. Αυτή το παιχνίδι, ένα μέρος των αιτιών θα είναι και η αστοχίαση από τη γραμμή των ελεύθερων βολών στα κρίσιμα αυτά τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δεν προσωποποιώ, μακριά από μένα αυτά, στη μεγάλη εικόνα αναφέρομαι, συμβαίνει αυτό στον αγώνα μπάσκετ. Λοιπόν, η άμυνα βγήκε, είμαστε ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος, 60 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον απομακρύθηκαν σενάρια άσχημα. Μιλάμε για διάσχημα. Ο Παπαγεωργίου θα βγάλει την μπάλα εκτός μετά από την πάσα του πρωτόπαπα στον Αντωνόπουλο. 42 δευτερόλεπτα στην κατοχή του 6. Ο Άκης θα πρέπει να τη δώσει, φαντάζομαι, σε κάποιον ψηλό. Αν βγει απευθείας στο καλάθι, διαφορετικά να πάρει το screen. Αντωνόπουλο πρέπει να γίνει το σκρι. Γραφιάς, το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Ρόκιζας θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Οι Βόρειος είναι κοντά στη νίκη, ειδικά αν ο Δελιγιάννης ευτοχίσει. Δεν ξέρω τι ενέργεια έχει απομείνει στον Άκη, αλλά νομίζω ότι αν και το η επίθεση βγείτε, για να μην είμαι άδικος, βγείτε παίκτης ελεύθερος. Εκτοχός. Χρειάζεται ένα γρήγορο καλάθι. Έχουμε βήματα, η φάουλ. Ο Ραφιάς πήρε το φάουλ. Αν ευστοχίσει εδώ ο Ρέπας και στις δύο, απαιτείται ένα μικρό θαύμα. Εύστοχο στην πρώτη, διότι θα έχει τοποθετήσει την αναμέτρηση στις τρεις κατοχές για να γυρίσει. Αστοχή, τους κρατάει το διορθώνω στις δύο θα ήταν. Τάσεις σε 3, 54-60, Αντωνόπουλος για 3, για να βάλει ένα τεράστιο τρίποντο, δεν θα πει και κάπου εδώ οι Warriors κλειδώνουν την πρώτη θέση. Λοιπόν, 54-60, τελικό σκορ. Συγχαρητήρια και στους δύο για το παιχνίδι το οποίο μας χάρισαν φυσικά. Γεια χαρά σε όλους.